Και πάμε φίλες και φίλοι τώρα να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού, με τον κύριο Αλέξιο Ντόνα. Κύριε Ντόνα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μουτσούκο, καλησπέρα στους ακροατές σας. Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε αυτή την τις πολύ σημαντικές μάλλον συναντήσεις που είχατε στην Κωνσταντινούπολη, την επαφή και με τον Παναγιώτατο, τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, τον κύριο Βαρθολομαίο, τον πρόξενο και στην πόλη, αλλά και με τους φορείς εκεί της Ομογένειας, με ανθρώπους από την ελληνική κοινότητα και τους συλλόγους. Και μέσα από αυτές τις συναντήσεις προφανώς αντλήσατε πολλά πράγματα κι εσείς ως Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού, γιατί όπως ανέφερα και εγώ νωρίτερα, είναι μια πλευρά, μια γωνιά του πλανήτη που έχει μεγάλη ιστορία ο ελληνισμός στην περιοχή. Είναι γεγονός και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε σχετικά με το ταξίδι που είχαμε στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ πριν λίγες ώρες επέστρεψα στη βάση μου στη Γερμανία. Πράγματι η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν αρκετά συναισθηματικά φορτισμένες μέρες, θα έλεγα, θετικά, με θετικό πρόσημο βέβαια πάντα. Για το Ίδρυμα, για το κλιμάκιο, βρεθήκαμε ο πρόεδρος του, ο κύριος Φίλιππος Κοτσαρίδης, ο κύριος Δημήτριος Μπακόλας, ο αντιπρόεδρος, και εγώ και η κυρία Βίβη Κανσίζογλου, η γενική γραμματέα στην Κωνσταντινούπολη, όπου μας υποδέχτηκε εγκάρδια ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εμείς, φανερά όλοι λίγο μαζεμένοι, τον συναντήσαμε και θα σας πω ότι εξεπλάγει, διότι ο κύριος Βαρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, πατριάρχης μας, είναι ένας πολύ προσιτός άνθρωπος, δηλαδή πολύ ευγενικός, φιλόξενος, απίστευτη διάβγεια, πολύ διαβασμένος, γνώστης των πάντων, την παγκόσμια σκακέρα, πολύ άνετος στη συνομιλία, ένα θα έλεγα ανήσυχο μυαλό, το οποίο θέλει να μάθει, μας ρώτησε πολλά πράγματα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που λάβαμε να πω εγώ, ευλογία για το έργο μας, διότι θεώρησε ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε. Είχε πολλές ερωτήσεις για τη δράση μας, για το ποιο είναι το όραμά μας, και είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, θα έλεγα, ήταν πολύ σημαντικά 40 λεπτά στο γραφείο του Παναγιώτατου. Μιλήσαμε για διάφορες δράσεις, οποίες θα γίνουν στο σύντομο κοντινό μέλλον. Του είπαμε συγκεκριμένα ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την Ομογένεια, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι φίλοι μας που παρακολουθούν τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού. Οι τρεις πυλώνες, η διατήρηση και διάδοση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τους Έλληνες, του απόδημου ελληνισμού, η στήριξη του ελληνικού πολιτισμού και των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνισμού γενικά, αποτελούν τη βάση του Ιδρύματος, και οι κύριοι στόχοι μας είναι παντού γνωστοί. Πέραν αυτού, δεν είναι τυχαίο το σλόγγαν μας «Ενότητα, πρόοδος και πολιτισμός». Προσπαθούμε να το ζούμε αυτό, και σας λέω ειλικρινά ότι πήραμε πολύ μεγάλη δύναμη από αυτή τη συνομιλία που είχαμε με Παναγιώτατο. Μετά από αυτή την... αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω να σας ιστορηθώ λίγο την... Ναι, ναι, θα ήθελα τώρα να μας πείτε, ναι, για τη συνάντηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Κούτρα, τον γενικό πρόξενο της πόλης. Εδώ θα κάνω μια διόρθωση, αν μου επιτρέπετε κύριε Μουρτζούκο. Ο κύριος Κούτρας δεν είναι γενικός πρόξενος. Εκτελεί υπηρεσία γενικού. Είναι στο γενικό προξενείο, είναι πρέσβης ο κύριος Κούτρας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παραμένει πρέσβης και εκτελεί και χρέη γενικού πρόξενου δηλαδή. Είναι στη θέση του γενικού προξενείου, αλλά ο βαθμός του είναι πρέσβης. Ζητήσανε να πάει σε αυτή τη θέση και ο κύριος Κούτρας δέχτηκε να πάει, γιατί είναι σημαντική ιστορική θέση του γενικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μεγάλη τιμή για αυτόν. Είναι ένας από τους πλέον πιο έμπειρους, θα έλεγα, διπλωμάτες που έχει διαθέτει η Ελλάδα μας. Και όπως μου είπε, ήταν γι' αυτό μεγάλη τιμή να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και να μπορέσει εδώ να ηγηθεί του γενικού προξενείου. Ας είναι πρέσβης, έτσι, ας έχει ένα βαθμό πιο πάνω, αν μου επιτραπεί ο όρος. Και είχαν μια πολύ ωραία συνομιλία. Ο άνθρωπος πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της Ομογένειας. Η Ομογένεια, η οποία έχει συρρυκνωθεί φανερά πολύ στην Κωνσταντινούπολη και στην περιοχή εκεί της Ευρωπαϊκής και Ασιατικής Τουρκίας. Κάποτε στις αρχές του αιώνα είχαμε 100.000 και πλέον δεν έχουμε μείνει ούτε 3.000, έτσι, να είναι γεγονός αυτό.
να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Κάτι από γίνεται τώρα πλέον. Από όσο γνωρίζουμε, είναι γύρω στις 2.000. Είναι καταρχήν, αν δούμε το νούμερο, μην πάμε πολύ μακριά, από το πριν το 55 τα περιστατικά, μέχρι και σήμερα, έχει εξαφανιστεί στην ουσία η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε κάτι λιγότερο από 2.000. Δεν ξέρω αν δώσανε ακριβή στοιχεία εκεί στο προξενείο που πήγατε. Ναι, μου είπαν ότι είμαστε περίπου 2.500 με 3.000 και δεν αυξανόμαστε, ίσως συρρυκνούν το αριθμός, γιατί απλά, πολύ απλά, δεν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, δεν γίνονται κάποιες δυνατότητες στην ομογένεια. Δεν θέλω να πω τώρα τόσο πολύ στο πολιτικό κομμάτι, γιατί το ταξίδι το οποίο κάναμε στην πρώτη φάση αυτή, κύριε Μουρτζούκο, είχε το χαρακτήρα να δώσουμε το παρόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ, ότι στηρίζουμε, να δείξουμε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον στο τι γίνεται και στην ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, γιατί η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα σημαντικό, θα έλεγα, βράχο ελληνισμού, έτσι. Να πω και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Πρέζης ήταν πάρα πολύ θετικός, μας διαβεβαίωσε ότι είναι εδώ να μας στηρίξει. Ήδη είχε πει ότι υπάρχει και μια αίθουσα εδώ πέρα, όπου θα κάνουμε κάποια εκδήλωση και να φέρουμε κάποια θέματα στο προσκήνιο, θα είναι εδώ δίπλα μας. Μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Δεν γνωρίζω τι συνέβη στο παρελθόν. Εμείς, όπου και αν πάμε, όπου και αν μιλήσουμε με αξιωματούχους ή με ανθρώπους οι οποίοι είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε πολύ θετική αντιμετώπιση και οι άνθρωποι πραγματικά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι μόνο καλό μπορεί να είναι αυτό. Όντως και γνωριζόμαστε, κύριε Μουρτζούκου, ξέρετε ότι δεν τα λέω έτσι τυχαία. Είμαι άνθρωπος που λέει στα ίσα αυτά που σκέφτεται. Και πραγματικά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, πραγματικά, ότι ναι, είναι έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και μετά από αυτή την συνάντηση να πω και ένα περιστατικό. Έχω ταξιδέψει σε πολλά προξενία και σε πολλές αντιπροσωπείες της Ελληνικής Δημοκρατίας εξωτερικό. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν κάτι πολύ συγκινητικό να βρεθούμε όλοι εκεί. Και ήταν και πολύ ισχυρά τα μέτρα ασφάλειας που τα πήγαν εκεί. Να το ξέρετε. Στην πόλη εννοείται ή στα... Στο προξένιο. Ήταν στο η ασφάλεια, προξένιο. Ήταν συγκεκριμένη. Το πρωτόκολλο ασφάλειας ήταν πολύ σοβαρό. Το οποίο δείχνει ότι, ναι, βρισκόμαστε κάπου περίεργα εκεί. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία εκεί στο περιβάλλον χώρο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκεί στο Φανάρι, επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί η ομογένεια αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σε ένα νούμερο πολύ ελάχιστο από την ιστορία, αλλά είναι ο συνδετικός κρίκος του τώρα με το όλο υπόλοιπο προηγούμενο παρελθόν που έχει ο ελληνισμός στην Μικρά Ασία γενικότερα, θα έλεγα, εντάξει, κυρίως στο κομμάτι τώρα εκεί της Κωνσταντινούπολης. Εγώ μπορώ να μιλήσω σαν ένας Έλληνας ο οποίος έχει επισκεφτεί και άλλα κράτη του κόσμου. Γνωρίζετε ότι ταξιδεύω πάρα πολύ λόγω δουλειάς. Εκεί βρέθηκα σαν Έλληνας και μέσω του Ιδρύματος, αλλά και σαν τουρίστας. Να φανταστείτε ένα κόσμο, έναν όχλο, είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Θέλω να σας πω ότι καλό θα ήταν, εγώ προσωπικά θα κάνω μια πρόταση, καλό θα ήταν κάθε Έλληνας διπλωμάτης ο οποίος θέλει να μπει στο διπλωματικό σώμα να είναι προϋπόθεση να πηγαίνει 2 εβδομάδες στην Τουρκία, να ταξιδεύει από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Άγκυρα και να βλέπει όλη την Τουρκία και να πηγαίνει να επισκέπτεται όλα τα μέρη της Τουρκίας. Η Τουρκία όσο και να έχει είναι γείτονάς μας, είναι ένα κράτος 80 τόσα εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει κάποιες βλέψεις στην περιοχή, αναζητά πόρους ενέργειας, αναζητά ζωτικό χώρο, εμφανέστατα. Η παρουσία του κράτους στην Τουρκία είναι πολύ έντονη. Η πυγμή, η ισχύ του κράτους προβάλλεται παντού, δηλαδή ο εθνικός χαρακτήρας, πόσο μάλλον την Κυριακή που έφτασα στην Τουρκία και είχαν τα 100 χρόνια από την ανεξαρτησία. Ναι, ήταν ανήμερα της τουρκικής δημοκρατίας, 29. Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στην πλατεία όπου είναι Ταξίδια, Σοφιά, Κωνσταντινούπολη. Όχι, στην παλιά πόλη, στο Φαστοφατή, απέναντι από την Αγία Σοφιά που είναι το τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ. Το μπλε τζαμί. Το μπλε τζαμί δεν φωνάζει ο ημάμι στο μπλε τζαμί, φωνάζει μόνο στην Αγία Σοφιά. Οι Τούρκοι παίζουν
πολύ με συμβολισμούς και γνωρίζουν πολύ καλά να παίζουν με συμβολισμούς. Αυτό δεν είναι δικιά μου λέξη, δεν θα πω ποιος μου την είπε για να μην τον εκθέσω εδώ, αλλά μου το επιβεβαίωσε και ένας άλλος αξιωματούχος και Έλληνας εκεί. Παίζουν πάρα πολύ ισχυρά με συμβολισμούς. Αυτό το γνωρίζουμε ότι η Τουρκία δίνει και πολύ μεγάλη βάση στους συμβολισμούς και να ανοίξω μια παρένθεση εγώ και να πω ότι ανήμερα της επετείου της τουρκικής δημοκρατίας που εκείνη την ημέρα φτάσατε στην Κωνσταντινούπολη, να πω ότι έκανε δηλώσεις και ο Ερντογάν, ο οποίος δείχνει τους νεοθωμανικούς του, έτσι, τις νεοθωμανικές του βλέψεις, αλλά πέρα από αυτό, για να μην ξεφύγουμε πολύ του θέματος, να πω ότι όσον αφορά την Αγιά Σοφιά, σήμερα είχαμε είδηση και η είδηση έχει να κάνει ότι με και υποστήριξη μάλλον της UNESCO, γιατί εγώ αρθρογράφησα σήμερα και έγραψα στην ουσία ότι η UNESCO ιτήθηκε από το τουρκικό κράτος. Γιατί το 2020 ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε την Αγιά Σοφιά, τη μετέτρεψε σε τζαμί και τώρα με σύσταση της UNESCO από τις 15 Ιανουαρίου οι επισκέπτες θα πληρώνουν εισιτήριο για να εισέλθουν στην Αγία Σοφιά, πλην των Τούρκων που θα εισέρχονται ελεύθερα για να μπορούν να προσκυνήσουν. Αλλά οι επισκέπτες πλέον θα πληρώνουν εισιτήριο στην Κωνσταντινούπολη και να υπενθυμίσω ότι εδώ και 3 χρόνια, από την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί, υπάρχουν και πάρα πολλοί βανδαλισμοί. Δεν ξέρω αν υπέπεσαν στην αντίληψή σας στην επίσκεψη που είχατε εκεί ή αν τα έχουν διορθώσει, αλλά αυτά φαίνονται από φωτογραφίες και από διάφορα ρεπορτάζ των εκάστοτε εποχών. Τα έχουμε αναδείξει και εμείς εδώ στην ιστοσελίδα μας. Και εδώ θα κλείσω την παρένθεση. Κύριε Μουτσούκο, θα πω μια λέξη μόνο να μην εκφράσω ότι δεν πήγα στην Αγία Σοφιά. Αυτή τη φορά που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, έχω ξαναβρεθεί παλιότερα, έχω πάει στην Αγία Σοφιά. Δεν πήγα. Δεν μπόρεσα να πάω. Το έχω ακούσει από πολλούς αυτό, όντως. Από τη στιγμή που έγινε ειδικά τζαμί, πόσο ένας λόγος παραπάνω. Τέλος πάντων, ας πάμε στο πιο θετικό κομμάτι. Είχαμε και μια εξαιρετική συνάντηση σε πολύ, θα έλεγα, συγκινητικό ύφος και είχαμε πολύ συγκινητική συνάντηση μας με την κοινότητα, με τη μεγαλώνυμος κοινότητα Σταυροδρομίου. Ο Ιερός Ναός Αγία Τριάδας, εκεί Αγίας Τριάδας, στην καρδιά, δίπλα στην Ιστικλάλ Κάντεση, είναι ο κεντρικός δρόμος της Ιστικλάλ, λίγο πιο κάτω από το Γενικό Προξενείο, όπου βρίσκεις μια όαση Ορθοδοξίας. Παίρνεις από την είσοδο και βλέπεις τον ναό. Ανεβαίνεις μια ανηφόρα, βλέπεις τον ναό. Μπροστά σου, αριστερά, είναι τα κτίρια, την αριστερή μεριά είναι και το συσίτιο, όπου η αίθουσα που γίνεται το συσίτιο για 250 με 300 Ελληνόπουλα, τα οποία πήγαινε στο σχολείο, το οποίο φροντίζουν η κοινότητα εκεί και οι φορείς να τρώνε το φαγητό τους εκεί, τα παιδιά να είναι μαζί, να κάθονται, τρέχουν, κάνουν πραγματικά ένα τεράστιο αγώνα. Δίπλα έχει ένα νηπιαγωγείο όπου οι άνθρωποι με πολύ αγάπη χτίσανε έναν χώρο που μπορούν και έρχονται τα παιδιά και παραμένουν εκεί μέχρι το απόγευμα. Πολλά από αυτά τα παιδιά μου λένε έρχονται από την ασιατική μεριά και φεύγουν το πρωί 6 ώρα και κάνουν 1,5 ώρα να έρθουν από εδώ, τα αφήνουν οι γονείς τους και είναι όλη τη μέρα εκεί υπό την επιβλέψη των εκπαιδευτικών. Είναι πραγματικά ένα πολύ συγκινητικό τοπίο. Οι άνθρωποι εκεί είναι πραγματικά, θα έλεγα, μια όαση ρωμιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ προσωπικά είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Πάτερ Νικόδημο. Ένας πολύ απλός άνθρωπος με μεγάλη αγάπη, με μεγάλη προσφορά για τον ελληνισμό, ο οποίος είναι τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά στην Κωνσταντινούπολη, όπως μου είπε, οι προγονείς του φύγαν από την ασιατική μεριά και κατάφεραν και έμειναν και επιβίωσαν στην Κωνσταντινούπολη. Και μας μιλάνε πραγματικά ότι δυσκολεύονται γιατί ανάλογα με τις τάσεις που υπάρχουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κάθε επηρεάζεται ναι, άμεσα επηρεάζονται. Επηρεάζονται άμεσα. Και γι' αυτό δίνουν αγώνα, είναι πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και εμείς προσπαθούμε μέσω του ρόλου το οποίο έχει το Ίδρυμα, το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας,
να βοηθήσουμε και εκεί να υπάρξει μια πόρτα ανοιχτή από εμάς, να μπορέσουμε και εμείς να φέρουμε θέματα που τις αφορούν στα κέντρα λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη. Τώρα έγινε το πρώτο βήμα να πούμε σε μια επαφή. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Φανταστείτε ότι πήγα για να συναντηθούμε για 20 λεπτά και είμαστε 3,5 ώρες και καθόμαστε και πήραμε και τσάκι, συζητάγαμε. Και είχε έρθει και είχαν έρθει και άλλοι δύο αδερφοί εκεί και συζητήσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση επικοδομητική. Διάμαθα πάρα πολλά πράγματα για το εκπαιδευτικό του σύστημα, πώς λειτουργούν, τι αντιμετωπίζουν, την ανανέωση του ελληνισμού. Βλέπουν αναλαμπές ελληνισμού στην Ήμπρο. Θα κάνουμε γι' αυτό όμως και μια συγκεκριμένη εκπομπή. Είχαμε συζητήσει και κύριε Μουρτζούκο, θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, για την Ήμπρο. Όπου αναφαίνεται ότι σιγά σιγά ο ελληνισμός επιστρέφει. Και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα στην Ήμπρο, ναι, ειδικά. Ναι. Γίνονται ανακατασκευές των κτηρίων, επιστρέφουν. Νομίζω ότι άνοιξε και το νηπιαγωγείο εκεί. Ναι, ναι, γίνεται κίνηση. Ακριβώς. Σωστά. Πολύ σωστά τα λέτε και είστε πολύ καλά διαβασμένος. Αλλά έχω πάρει κάποιες άλλες πληροφορίες από τους ανθρώπους εκεί και θα είμαστε σε συνεχή επαφή. Και έτσι πιστεύω να μπορέσω να κάνω και, κάποια συνέντευξη με τους ανθρώπους και να τους δώσω μια φωνή, να πούνε μερικά πράγματα για το άρεστο έργο το οποίο εκτελούν εκεί. Και πραγματικά θα ήταν καλό να τους βοηθήσουμε όπως μπορούμε όλοι. Μάλιστα, πραγματικά δηλαδή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δίνουν και ένα μεγάλο αγώνα οι ομογενείς εκεί για να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει μέσα από τις συζητήσεις μάλλον που είχατε εκεί με τους φορείς και με τους ανθρώπους ελληνικής κοινότητας η υποστήριξη από το ελληνικό κράτος. Μας είπανε ότι οι μόνοι που τους στηρίζουν είναι το ελληνικό κράτος, έτσι, εκεί. Η άλλη πλευρά δεν στηρίζει όσο θα έπρεπε. Η στήριξη που υπάρχει είναι από το ελληνικό κράτος. Ό,τι μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος προσπαθεί να βοηθήσει. Υπάρχει και ένα ειδικό καθεστώς εκεί. Μην ξεχνάτε ότι και τα σχολεία και τα εκπαιδευτική χώρη και όλη αυτή η μεταχείριση του ελληνικού στοιχείου στην πόλη είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι. Οπότε, ναι, είναι μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης η ομογένεια των Ελλήνων εκεί. Ακριβώς. Του θρησκευτικού status quo, θα μπορούσα να πω εγώ, όσον αφορά το φανάρι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και γι' αυτό το ρόλο έμεινε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην πόλη. Ακριβώς. Και να δείτε πόσο ταπεινοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Και λέω, ναι, παιδιά, αλλά λέω, στην Ελλάδα λέω, η μουσουλμανική. Έλληνες μουσουλμάνοι που κατοικούν στη Θράκη. Ναι, όχι, μειονότα οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατοικούν στη Θράκη και είναι μουσουλμανικής πίστεως. Έτσι το ονομάζω εγώ. Θέλω να αποφεύγω κάποιες έννοιες, γιατί οι έννοιες αποκτούν ισχύ, κύριε Μουρτζούκο, και δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Εντάξει, ναι, αν θέλετε και βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης που επικαλεστήκατε νωρίτερα, αυτό αναφέρω, ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα. Εντάξει, εγώ τους λέω Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, όπως και να έχει αυτό, αυτοί οι άνθρωποι ακμάζουν. Και πολλαπλασιάζονται. Ενώ σε τεράστιο βαθμό εν συγκρίση με τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς. Πολύ σωστό. Και εκεί και οι άνθρωποι αυτοί με ταπεινότητα μου χαμογελάνε και δεν το σχολιάζουν. Να δείτε μόνο πόσο άνθρωποι παραμένουν μέσα στις συνθήκες, έτσι. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, το χαμόγελό τους είναι η αποσωματική απάντηση, θα έλεγα. Έτσι. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να απαντήσεις με λόγια. Έτσι. Αυτό είναι το ταξίδι. Πραγματικά, εγώ ένιωσα από όλες τις συναντήσεις, από όλα αυτά που είδα, αυτό που είδα εκεί, το συσίτιο για τα παιδιά, τους ανθρώπους εκεί, τη συναγιάτρια, χωρίς να θέλω να μειώσω τη μεγάλη τιμή για το να παραβρεθώ εκεί στο Παναγιώτατο, έτσι, που μου κάνει τεράστια εντύπωση ο άνθρωπος. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό εκεί να δω αυτόν τον αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να δω και αυτό σου δίνει και δύναμη να συνεχίσεις να παλεύεις, να μάχεσαι για κάτι καλύτερο για τον. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.